Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη προκειμένου να δώσει το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Γιώργος Παντελάκης. Γιώργο, καλή σου ημέρα από την Αθήνα και χρόνια πολλά. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Και αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε το άγγιγμα των ενόπλων δυνάμεων το οποίο απέδωσε τιμές. Τον βλέπουμε εδώ, χαιρετά τους κατοίκους του ακριτικού. Αϊστράτη, είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τον Αϊστράτη. Μαζί του βρίσκεται και η κυβερνητική εκπρόσωπος. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, λέγαμε, για τον Αϊστράτη. Είναι μια γιορτή για την 28η Οκτωβρίου, η οποία θα γίνει με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα, όπως λέγαμε, καθώς βρίσκεται εδώ και η πολιτική ηγεσία, είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, αλλά και η εκκλησιαστική ηγεσία της. Η εκκλησιαστική ηγεσία βρίσκεται εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σε λίγη ώρα θα γίνει η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ευστρατείου. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος χαιρετά τους μαθητές με τις παραδοσιακές στολές και ετοιμάζεται να εισέλθει στον Ιερό Ναό, που βρίσκεται ήδη και ο Αρχιεπίσκοπος. Στην παρουσία λοιπόν σε αυτόν τον εορτασμό εδώ του Πρωθυπουργού. Γιώργο, βλέπουμε, βλέπουμε και την Περιφερειάρχη, από ό,τι μπόρεσε να διακρίνω, την κυρία Καλογύρου. Βεβαίως και την κυβερνητική εκπρόσωπο, και τώρα βεβαίως είναι με τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο. Και αυτή τη στιγμή μπαίνουν στον Ιερό Ναό και θα ξεκινήσει η επίσημη δοξολογία χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου. Θα ακολουθήσει η κατάβαση στεφάνων στο Μνημείο Πεσών των Άγιων Στρατητών. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης το Μουσείο Δημοκρατίας, στο οποίο αποτυπώνεται η ιστορία του εκτοπισμού χιλιάδων αριστερών, χιλιάδων κομμουνιστών εδώ στον Αϊτράτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, στη Μακρόνησο, στη Γιάρο, στο Τρίγκερι και αλλού. Και βέβαια λίγο αργότερα θα ακολουθήσει η παρέλαση μαθητών αλλά και στρατιωτικών τμήματων, την οποία θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον ακριτικό Αϊστράτη. Υπάρχει ένας ίσχυρος συμβολισμός που αφορά και τον εορτασμό της επετείου. Ένα ίσχυρο, θα λέγαμε, αντιφασιστικό μήνυμα, ένα ίσχυρο μήνυμα ενότητας και δημοκρατίας, ιδιαίτερα για αυτόν εδώ τον τόπο που, όπως λέγαμε και νωρίτερα, υπήρξαν πάρα πολύ αριστεροί και κομμουνιστές, οι οποίοι τοπίστηκαν εδώ από τη δεκαετία του 30 έως και τη δεκαετία του 60. Μια συμβολική λοιπόν επίσκεψη, Γιώργο, όπως είπες και εσύ. Να επαναλάβουμε ότι αυτή την ώρα είναι η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού. Λίγο αργότερα, γύρω στις 11.30, θα έχουμε την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Πεσών των Αγιοστρατητών. Στις 12.15 θα έχουμε την παρέλαση των σχολείων και τμήματων των ενόπλων δυνάμεων, που θα δώσει το παρόν και ο Πρωθυπουργός. Και γύρω στις 12.30 η επίσκεψη στο Μουσείο Δημοκρατίας του Αϊστράτη. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό είναι το επίσημο πρόγραμμα. Όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, είναι μια επίσκεψη που έχει τους δικούς της συμβολισμούς. Ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης, ενίσχυσης των ακριτών που ζουν εδώ στον Αϊστράτη. Ένα ισχυρό μήνυμα επίσης απέναντι και στις φωνές που δυνάμωσαν το τελευταίο διάστημα, φωνές αμφισβήτησης από τη γείτονα, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας δημοκρατίας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.